θα συνομιλήσουμε σήμερα με το Διευθυντή του Ινστιτούτου Αναλύσεων Άμυνας και Ασφάλειας, αλλά και συνεργάτη του Defense Point, τον κύριο Ζαχαρία Μίχα. Καλημέρα κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να ξεκινήσω, το έχετε υπόψη σας αυτό που έχει αναρτήσει το site, φαντάζομαι πως ναι, με το οποίο είστε και συνεργαζόμενος? Το έχω, ναι, το έχω. Τι είναι αυτή? Νομίζω ότι η λογική είναι πάρα πολύ στέρεα. Όπως οι Γερμανοί υπό την πίεση των Γάλλων που χώθηκαν στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και πάνε να πουλήσουν αυτοί 54 ραφάλα από τη στιγμή που γκρίνιαζαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί κατακτοποίησαν τα εσωτερικά τους και διεμήνησαν ότι θα άρουν το άτυπο εξοπλιστικό εμπάργκο που ισχύει απέναντι στη Σαουδική Αραβία μετά την δολοφονία του Κασόγγι. Με τον ίδιο τρόπο αυτό μπορεί να συμβεί και με την Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν αμερικανικά υποσυστήματα μέσα και θεωρητικά μπορούν οι Αμερικανοί να μπλοκάρουν την πώληση, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνουν, και οι, θα κάνουν το ίδιο ακριβώς και οι Αμερικανοί, διότι το εμπορικό συμφέρον είναι από τα κορυφαία συμφέροντα σε κάθε σύγχρονο κράτος, οπότε από το να χάσουν την αγορά, εγώ δεν θα απέκλεια, εάν κάποια στιγμή συμμορφωθεί και το βάζω σε εισαγωγικά η Τουρκία, να τη δω να επιστρέφει ακόμα και στο πρόγραμμα του F-35, που θα ήταν ευχής έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε διευθέτηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που θα φέρει μια σχετική ειρήνη θα σηματοδοτήσει την ολική επαναφορά της Τουρκίας και θα ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα οποία κάνουν. Εμένα με φοβίζει πάρα πολύ μια χώρα η οποία σκέφτεται με όρους σταυροφοριών από τη μία, δηλαδή με θρησκευτικό πρόσημο μπροστά στη σκέψη της, το οποίο επειδή όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για τον ισλαμιστικό τρόπο σκέψης επιτρέπει ακόμα και την παραπλάνηση του άπιστου αντιπάλου. Οπότε θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες θα δούμε πράγματα και θάματα εάν δεν συμμορφωθούμε ως Ευρώπη. Δεν μιλάω καν ως Ελλάδα. Όσον αφορά την Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Έχουν κάθε λόγο οι Αμερικανοί να είναι ευγνώμονες απέναντι στην Ελλάδα και να το λένε στις δηλώσεις τους, γιατί από τη στιγμή που δεν διεκδικείς πράγματα τα οποία θα μπορούσες, δεν διαπραγματεύεσαι όπως θα μπορούσες, με τον τρόπο που θα μπορούσες, και δεν συμπεριφέρεσαι και πάρα πολύ λογικά, αλλά με τρόπο ο οποίος βολεύει την αμερικανική πολιτική στην περιοχή, γιατί έτσι θεωρείς ότι αγοράζεις προστασία. Νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο να μας λένε όλα αυτά τα καλά λόγια που μας λένε. Δεν θεωρώ ότι οι Αμερικανοί δεν είναι κορυφαίοι σύμμαχοι της Ελλάδας. Απλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα το τελικό θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Δεν μου λέτε, δηλαδή, η αξιοπιστία μας θα επιβραβευτεί με το να μας πουλήσουν οι Αμερικάνοι εξοπλισμούς πολλών δισεκατομμύρων όπως είναι τα F-35 και άλλα για τα οποία σηκώνει πολλή κουβέντα. Έχει γράψει και το Defense Point, ιδίως για τη θάλασσα. Και καθαρίσαμε. Αυτό προβάλλουμε εμείς. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το διακηρυκτικό κομμάτι, με ενδιαφέρει το ουσιαστικό. Και όταν κάποια στιγμή είπαμε, υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επέλεξαν στην Ελλάδα ότι το F-35 πρέπει να είναι το οπλικό σύστημα το οποίο θα εξοπλίσει την πολεμική αεροπορία μετά τα Ραφάλ, θα έχουμε και μια μοίρα F-35. Μπορώ να το καταλάβω. Αρκεί να έχουμε συνέστηση τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα είδος οπλικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να ξεχάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε λεφτά, ας μην το υποστηρίξουμε έγκαιρα. Δεν έχουμε λεφτά, ας μην το αναβαθμίσουμε έγκαιρα. Τελείωσε αυτό, διότι πολύ απλά δεν θα πετάνε. Και όταν από μία μοίρα συν μία δεύτερη ως δικαίωμα προαίρεσης όψιων πηγαίνουμε στα 12, σημαίνει ότι μέχρι τουλάχιστον τον 35, αν πάρουμε όλα, αν υποτεθεί ότι πάρουμε όλα αυτά τα αεροσκάφη, θα πετάνε 6 με 7. Όποιος νομίζει ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια επένδυση 2 με 3 δις, διότι η αρχική επένδυση είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να δημιουργήσει την υποδομή υποστήριξης, είναι ακριβό οπλικό σύστημα, είναι πολύ ακριβό σπόρο άμυνα, και όποιος θεωρεί ότι τα 2-3 δισεκατομμύρια για να αποδώσουν μετά από 10 χρόνια, τη στιγμή που έχει τόσα κενά στη χώρα, στο ναυτικό, δεν σου λέω καν στο ναυτικό, στην αεροπορία, δεν σου λέω καν να το πάρει άλλη χώρα, να το πάρει και η ίδια χώρα και η ίδια εταιρεία, η Lockheed Martin. Όποιος θεωρεί ότι θα κάνει τη διαφορά με 12 F-35 και όχι αναβαθμίζοντας 38 F-16 Block 50 που καθόμαστε και τα κοιτάμε και αγοράζοντας σημαντικούς φόρτους από σωστά οπλικά συστήματα που εδώ θα φανεί ποιος είναι ο στρατηγικός σύμμαχος ή όχι, νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τα έχουμε αναγάγει όλα σε γεωπολιτικούς υπολογισμούς και έχουμε ξεχάσει τη στοιχειώδη στρατιωτική λογική. Αυτά, σε περίπτωση που έρθει κακιά η ώρα που λέει ένας κοινός μας φίλος ο Κώστας Ογρίβας, νομίζω ότι θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Άρα λέτε, αφού επέλεξαν καλές ακριβές πλατφόρμες, αλλά εδώ
είναι και υποστηρικτικοί τους. Κοιτάξτε. Ας τις επιλέξουμε να το κάνουμε σωστά. Έχουμε την εμπειρία του Ραφάλ. Πήραμε με λάθος τρόπο τα Ραφάλ, με αποτέλεσμα μετά να γκρινιάζουμε για ποιο λόγο δεν μας έδωσαν βιομηχανικό έργο. Δεν πρόκειται κανείς να σου δώσει βιομηχανικό έργο όταν πηγαίνεις έτσι, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, ξέρουμε ήδη πόσο ακριβή είναι η υποστήριξη των Ραφάλ. Αλλά εφόσον τα πήραμε, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά. Κύριε... Αυτό το ίδιο ακριβώς πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε να πάμε στα F-35. Δεν παίρνουμε σαν αντάλλαγμα, δεν πετάμε δισεκατομμύρια από το παράθυρο για να πάρουμε σε οποιοδήποτε αντάλλαγμα και να είμαστε καλά γεωπολιτικά παιδιά. Αυτά δεν είναι μακροπρόθεσμες πολιτικές που εξασφαλίζουν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Δεν μου λέτε, κύριε Μίχα, τουλάχιστον δεν κοιτάμε τι κάνει ο καλός, γιατί τώρα είναι καλός με τη διακήρυξη των Αθηνών, ο καλός γείτονας Ερντογάν στα θέματα αυτά. Δηλαδή, παζάρεις σκληρό, δεν μου δίνεις, θα πάω αλλού. Δεν είμαι δεδομένος, θα πάω αλλού. Και είμαι από τους κορυφαίους συμμάχους σου στο ΝΑΤΟ. Αυτό λέει στους Αμερικανούς με λίγα λόγια. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και είναι και θέμα ύφους. Το ίδιο πράγμα μπορείς να το πεις με διαφορετικούς τρόπους. Είναι όλοι, όταν λες κάτι λογικό, είναι όλοι έτοιμοι να το κατανοήσουν. Το θέμα είναι πόσο το επιδιώκεις. Όταν θες συγκεκριμένα όπλα από τους Αμερικανούς και κάνεις πρώτα βολιδοσκόπηση, θα μου τα δώσετε για να τα ζητήσω. Και σου λένε, ξέρεις, η πολιτική λόγη και τέτοια. Δεν κάνεις τέτοιες κουβέντες. Πηγαίνεις και καταθέτεις το αίτημα. Και παρακαλάς και πιέζεις για να πάρεις ακόμα και αρνητική απάντηση. Γιατί στον επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης για οποιοδήποτε θέμα θα το έχεις αυτό χαρτί. Διαπραγματευτική τακτική. Είναι στοιχειώδης τακτική και διαπραγματευτική λογική. Απορώ γιατί παραβιάζουμε στοιχειώδης κανόνες λογικής. Και την ίδια στιγμή στο εγχώριο θέμα, και πρέπει να το πω ότι το Defense Point με το οποίο συνεργάζεται είναι από τα ελάχιστα site στην Ελλάδα που δίνει μάχη για την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, έχουμε τις εξής παραδοξότητες του τελευταίου δεκαημέρου. Αποθέωση και ανακάλυψη των drones τώρα εκ των υστέρων, όταν πολύ σωστά γράφει το Defense Point, από δεκαετία του 80 η Ελλάδα ήταν πρωτοπορία σε αυτό τότε και σήμερα είναι από τα καλύτερα πελατάκια. Τότε εμείς είχαμε το Πίγασος και καταφέραμε να είμαστε οι καλύτεροι πελάτες για όλους και ποτέ δεν το εξελίξαμε. Όλα αυτά τι σας δείχνουν, κύριε Μίχα? Ότι δεν υπάρχει στρατηγική ουσιαστικά. Την παθογένεια της φυλής. Αυτό δείχνει. Ότι όλα τα κάνουμε στο γόνατο και δεν σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα. Όποιος έρχεται, η χώρα εξαρτιέται από το επίπεδο ευφυΐας και συγκρότησης του κάθε ηγήτωρα. Δεν έχει ένα σχέδιο συνεκτικό, το οποίο θα ακολουθούμε με συνέχεια και συνέπεια, με περιοριστικό πλαίσιο απέναντι σε οποιονδήποτε ανεβαίνει σε θέση ευθύνης. Οποιονδήποτε. Δεν περπατάνε έτσι οι χώρες. Δεν γίνεται να έχουμε πάντα ένα σωτήρα ο οποίος δεν είναι στο τιμόνι και να μας οδηγήσει σε λιμάνια τα οποία δεν θα μας αναγκλητώσουν με τη φουρτούνα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τελειώνουν γρήγορα και απορώ, πραγματικά απορώ, γιατί αυτή η χώρα μια ζωή πάνω στις γεωπολιτικές καραμπόλες επιβιώνει. Δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει εδώ της Ελλάδας να πέσει για ύπνο ένα μεσημεράκι και να την πατήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις. Μετέφερα το τι έγραψε σήμερα ο κύριος Καριώτης, που όσο να είναι μία όσμωση με αμερικανικό παράγοντα την έχει πολύ περισσότερο από εμάς. Και λέει ότι η δική του πληροφόρηση είναι ότι ο Μπλίνκεν σε Κωνσταντινούπολη και Χανιά έστειλε δύο μηνύματα. Στο Μεν Χακάν Φιντάν είπε ο κύριος Μπλίνκεν ότι η Τουρκία θα μπορούσε να συνεννοηθεί με την Ελλάδα για το μοίρασμα της Ανατολικής Μεσογείου και επί της ελληνικής ΑΟΣ, αλλά να ξεχάσει τις βλέψεις για το Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Και λέει μάλιστα ο κύριος Καριώτης, αυτή η θέση αμερικανική δεν είναι καινούρια, είναι παλιά. Όμως με τους δύο πολέμους σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως την κρίσιμη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οποία αγνοήσαμε και είναι ουσιαστικά χωροταξικό σχέδιο της ΑΟΣ, λέει ο κύριος Καριώτης, σπέβδουν οι Αμερικανοί φοβούμενοι ότι αν η Ελλάδα κατέθεται, δηλαδή να τον μπλοκάρουν, τότε θα άρχιζε η άμεση τριβή με την Τουρκία που τα αμφισβητεί. Ο κύριος Καριώτης είναι πολύ πιο ειδικός σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα από όσο είμαι εγώ και πολλο δε μάλλον και καθηγητές διεθνούς δικαίου που έχουν εξειδικευθεί στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και αυτό που ανακαλώ στη μνήμη μου είναι κάποια στιγμή στη δική σας φιλόξενη συχνότητα. Είχα αναφερθεί στην Ανατολική Μπακαλική. Και άμα βάλουμε το χάρτη κάτω της Ανατολικής Μεσογείου, όλοι καταλαβαίνουν ότι αν είναι να βρεθεί μια λύση με την Τουρκία, θα είναι στην περιοχή του Καστελορίζου. Φώναζε από μόνο του. Άρα εκεί πέρα προσανατολίζονται και οι Αμερικανοί. Αυτό καταλαβαίνουν διαβάζοντας με πολύ απλό τρόπο το χάρτη. Εμείς πρέπει να το έχουμε καταλάβει από πριν. Εγώ είμαι διατεθειμένος να το ακούσω αυτό και να συζητήσουμε, αλλά να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση. Ποιο είναι το αποδεκτό ή αποδεκτή παραχώρηση από την πλευρά της Ελλάδας. Διότι ως γνωστόν, για να συμφωνήσεις ότι έχεις ΑΟΣ,
πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη που εμπλέκονται σε αυτό το θαλάσσιο χώρο. Ξεκινάς καταθέτοντας συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει εγείρει ενστάσεις και ξεκινάει συζήτηση με βάση τις παραδεκτές μεθόδους στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της διαφοράς. Κάπου καταλήγει σε κάποια συμβιβαστική λύση και τότε έχεις ανακηρύξει ΑΟΣ. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Το ζητούμενο είναι, με βάση την προτέρα εμπειρία, την ελληνική συμπεριφορά, που θα σταματήσει αυτή η υποχώρηση. Δηλαδή θα είναι 95-5, 90-10, 80-20, 70-30 και πάμε παρακάτω. Άρα αν δεν το δούμε στην πράξη αυτό το πράγμα, διότι εδώ πέρα 17% νομίζω παραχωρήσαμε από την ΑΟΣ στην Αίγυπτο, από μια νήσια σαν την Κρήτη, που θα μπορούσε να στέκεται και ως κράτος μόνο του. Αν έχεις αυτό... Πώς το είπατε, κύριε, μια νήσια σαν την Κρήτη, όχι το νησί της Κρήτης. Ωραία το λες, πολύ ωραία το λες. Καλά διαβασμένος είστε εσείς τουλάχιστον. Ωραίο, ναι, συμφωνώ. Οκ, κάτι γράψαμε και εμείς σχετικά με αυτό. Την Κρήτη, που είναι ένα μεγάλο νησί με πλήρη οικονομική δραστηριότητα, και δώσαμε διαπραγματευόμενη με την Αίγυπτο 17%. Όταν έχεις απέναντι το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, που έχει και διάφορα σημεία στα οποία δεν έχουν και οικονομική δραστηριότητα, αν δώσαμε 17% στην Κρήτη, αναρωτιέμαι πού θα σταματήσουμε στην περιοχή του Καστελορίζου. Και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το 17% θα είναι και επιχείρημα της τουρκικής διπλωματίας. Δεν ξέρω αν βγαίνει και με μαθηματικό τύπο ποια θα είναι η υποχώρηση που πρέπει να κάνουμε στο Καστελόριζο. Τι ωραία που το λέτε. Σε αυτή την πίκρα που έχουμε. Λέει εδώ φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Μίχα. Τα F-35 είναι πλατφόρμες, λέει την άποψή του, που έχουν φτιαχτεί ως κομμάτι ενός ευρύτερου συστήματος υποστήριξης και παροχής πληροφοριών που μόνο οι Αμερικανοί διαθέτουν. Συνεπώς, το εν λόγω αεροσκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο των δυνατοτήτων του από οποιοδήποτε στρατό, πλην ίσως του Ισραηλινού, ή μόνο εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ. Να καταλάβουμε μια και καλή, δηλαδή, πως τα F-35 κάθε χώρας που τα διαθέτει αποτελούν απλώς αιχμές πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ και μόνο. Δεν είμαι σίγουρος, δεν θεωρώ ότι είναι η απόλυτη αλήθεια αυτό που λέει ο αγαπητός φίλος. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά εάν χτιστεί μια αεροπορική δύναμη γύρω από αυτά. Έχουν πλεονεκτήματα, σαφώς, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το κόστος τους και η αποφασιστικότητα αυτού που τα παίρνει να τα αξιοποιήσει στο έπακρο και να τα αξιοποιήσει με ορθολογικό τρόπο. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης για το τι είναι πιο κατάλληλο για την Ελλάδα. Δεν θα υποδείξω τίποτα. Η θέραρχη είναι πιο αρμόδιοι γι' αυτό. Αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχουμε αντιληφθεί το κόστος που έχει αυτή η προμήθεια. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος, με βάση την πρώτερη εμπειρία με το τι κάνουμε με τα οπλικά συστήματα και τις πλατφόρμες που προμηθευόμαστε, ότι θα το κάνουμε με σωστό τρόπο. Οπότε είναι εξαιρετικά πιθανό, επειδή το κόστος είναι πολύ υψηλό και τέλος πάντων εκεί που θα υποστηρίζεται το αεροσκάφος είναι σε άλλες χώρες που επένδυσαν από την αρχή σε αυτό, ότι χαλάει σε εισαγωγικά εδώ πέρα δεν θα μπορεί να υποστηρίζεται εδώ. Βλέπουμε και την κατάσταση της ΕΑΒ. Δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το σύστημα, δεν θα μπορέσει να υποστηριχθεί έτσι όπως πρέπει. Πάνε να τα αγοράσουν για γεωπολιτικούς λόγους. Διότι έχει έναν πολύ ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Όπως έχει και για τους άλλους. Αλλά ας δούμε το τι κάνανε οι Φιλανδοί. Τι απέσπασαν, παρότι δεν ήταν εταίροι στην αρχή του προγράμματος. Βλέπεις πώς συμπεριφέρονται οι σοβαρές χώρες. Όταν αποφασίζουν να κάνουν επένδυση, κάνουν επένδυση. Δεν λένε πια από το RAF 5-6. Να προχωρήσουμε για να λέμε ότι είμαστε εμείς μέσα στο F-35. Αν θες να πάρεις ένα τέτοιο αεροσκάφος ως κορονίδα στο θέμα της πολεμικής αεροπορίας, πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να το κάνεις με σωστό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για το Ραφάλ. Εμένα με ενδιαφέρουν τα πολύ βασικά. Διότι όταν μπούμε στη λεπτομέρεια, πρέπει να εξετάσουμε πολλά πράγματα και να δούμε τι δεν έχουμε κάνει σωστά όλες αυτές τις δεκαετίες. Άλλος φίλος Νίκος λέει: τον φοβίζει τον κύριο Μίχα, είπε η Τουρκία, ο τρόπος που λειτουργεί δηλαδή. Ο τρόπος σκέψης του πολιτικού συστήματος. Σύμπασα η πολιτική τάξη της χώρας μας δεν τον τρομοκρατεί, λέει. Δεν φαίνεται από αυτά που λέω ότι με τρομοκρατεί. Με τρομοκρατεί διαχρονικά. Δεν φαίνεται ότι λέω ότι είμαστε έρμεο στην Ελλάδα της συγκρότησης και το πιστεύω του καθένα που ανεβαίνει σε θέση εξουσίας. Δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια θεσμική συγκρότηση η οποία να έχει μια πολιτική την οποία θα προχωράμε με συνέπεια και συνέχεια και δεν θα επιτρέπονται οβιδιακές μεταμορφώσεις ανάλογα με το ποιος θα έρχεται στην εξουσία. Αυτό τι δείχνει, ότι δείχνει ότι αισθάνομαι ασφάλεια
με τον τρόπο που συμπεριφέρεται το πολιτικό προσωπικό ανεξαρτήτως προσανατολισμού σε όλο το φάσμα του, σε όλο το πολιτικό φάσμα από αριστερά μέχρι δεξιά, δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Λέει εδώ φίλος ο Γιάννης, καλημέρα λέει κύριε, είχα μια ερώτηση. Αγοράσαμε μια ακριβή πλατφόρμα, πανάκριβη όπως η Μπελαρά, χωρίς τους Κάλπ Ναβάλ. Το ερώτημα για τον κύριο Μίχα είναι το εξής. Ο Παπανδρέου Ανδρέας έφθεται και έθεσε το ζητούμενο της εθνικής ανεξαρτησίας. Το 87 απέδειξε τι σημαίνει να σκέφτεσαι εθνικά και ανεξάρτητα. Βεβαίως μετά ήρθε τον Νταβός και πλήρωσε ακριβά το τίμα γι' αυτό. Εν τέλει η Ελλάδα του 24 είναι μια χώρα ανεξάρτητη με βαθμό αυτονομίας όπως η Τουρκία ή απλά ετοιμάζεται να απορροφηθεί από την τελευταία? Δεν θα φτάσω σε αυτό. Θα σταματήσω σε αυτό που είπε για το 87. Όποιος δει την κρίση του 87 και δει την πραγματική κατάσταση, όποιος ξέρει ποια είναι την πραγματική κατάσταση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, θα ξέρει ότι η Ελλάδα είχε πραγματικά τύχη απέναντι στην Τουρκία, επειδή η Τουρκία ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν εμείς. Δεν ήμασταν σε καμιά ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, αλλά ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι οι Τούρκοι. Σήμερα, οι Τούρκοι σχεδόν κάθε χρόνο καθελκύουν μία-δύο μεγάλες μονάδες επιφανείας και εγώ βλέπω το trend, βλέπω την τάση. Βλέπω ότι σε μερικά χρόνια θα έχω να αντιμετωπίσω ως Ελλάδα κάμια εικοσαριά αξιόμαχες μονάδες επιφανείας και καινούργιες. Βλέπω μια Τουρκία που φτιάχνει όπλα και βλήματα παντός είδους, τα οποία θα με απειλούν ξεκάθαρα και δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι εφάμιλα των δυτικών. Με ενδιαφέρει ότι δεν έχω να τα αντιμετωπίσω. Βλέπω μια Ελλάδα η οποία δεν έχει σύστημα εράμινας αυτό που θα έπρεπε, είτε είναι ραντάρ, είτε είναι συστήματα τα οποία θα αποκρούσουν, το βαλιστικό οπλοστάσιο ή τα βλήματα. Και βλέπω μια σειρά από κενά. Εκεί όταν βλέπω αυτά τα κενά και βλέπω την ελαφρότητα με την οποία τα αντιμετωπίζουν, δεν μπορώ να αντιληφθώ καθόλου τη συνολική λογική του. Παίρνω και πετάω κάποια δισεκατομμύρια για να πάρω κάποια εμβληματική πλατφόρμα για να κομπάζουν κάποιοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, γιατί εντάξει, με έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, στις τηλεοράσεις και να λένε για την υπερδύναμη Ελλάδα, τοπική και το πλεονέκτημα στην αεροπορία και το ένα και το άλλο. Όταν αυτό το κάνεις πενταράκια, η λογική τους δεν αντέχει και πολύ. Αλλά το θέμα είναι, θα ακούσουμε ποτέ τους ειδικούς αυτά τα ζητήματα? Δεν χρειάζεται να τα δημοσιοποιήσουν. Να έχουμε συνέστηση του τι κάνουμε, με ενδιαφέρει. Ναι, είναι σαφές αυτό που λέτε. Λέει η φίλη μου η Αναστασία, καλημέρα κύριε Μίχα. Εδώ, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, και δεν ιδρώνει κανενός το αυτή. Το αντίθετο, ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η Τουρκία δεν μας απειλεί. Ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, τα δικαιώματά μας, και την ίδια ώρα έχει άσκηση θαλασσόλικος, λες και αυτή δεν είναι μια ενέργεια της Τουρκίας, με δοκιμή ακόμη και τον S-400 όπως πληροφορούμαστε απέναντι από το Καστελόριζο. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε ότι η Τουρκία συνεχίζει κανονικά στο μέτρο των οικονομικών της δυνατοτήτων να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει για τη δική της άμυνα. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς για τη δική μας άμυνα. Δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια, διότι τα λόγια αποτυπώνουν προθέσεις. Οι προθέσεις αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα. Οι στρατιωτικές ικανότητες όμως που θα κρίνουν το πεδίο της μάχης θέλουν πολλά χρόνια για να οικοδομηθούν και θέλουν συνεπή και συνεχή προσπάθεια. Αισθάνεστε ότι έχει ανοίξει το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο για συνολικές διευθετήσεις? Και τι εννοώ με αυτό? Εάν τα πράγματα είναι όπως ερμηνεύονται για την ώρα στην Ουκρανία, μήπως αυτός είναι ο λόγος που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν, αν επιστρέφουν, εσείς θα μας πείτε, με εμφατικό τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο και θέλουν μια συνολική διευθέτηση? Οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως σωστά το είπατε, να υπάρχει ηρεμία για τα δικά τους συμφέροντα. Αισθάνεστε ότι μπορεί να έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία πια? Ναι, έχουμε μπει, διότι οι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται και πολύ ορθά κάνουν τα αδύνατα σημεία των αντιπάλων τους. Ένα αδύνατο σημείο το οποίο οι ίδιοι καλλιέργησαν είναι η οικονομία της Τουρκίας. Εάν ήταν καλή η οικονομία της Τουρκίας, ο Ερντογάν θα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά κάνει μια τακτική αναδίπλωση, τον ενδιαφέρουν οι υδρογονάθρακες Ανατολικής Μεσογείου, και αυτό το είχαμε πει σε κάποια άλλη συνέντευξη που είχαμε κάνει στην ίδια συχνότητα και στην ίδια εκπομπή. Σας θυμίζω ότι ενδιαφέρει αυτή η νομή του πλούτου, γιατί τον ενδιαφέρει να στηρίξει την οικονομία του. Αν η οικονομία του καταρρεύσει, που δεν θα καταρρεύσει, αλλά δεν θα είναι και στην καλύτερη κατάσταση όπως είναι τώρα, και υπάρχει πίεση στο εσωτερικό, μπορούν να τεθούν σε κίνηση πολλές δυναμικές καταστροφικές για το όραμα του Ερντογάν. Άρα αυτό το οποίο κάνει είναι τακτική αναδίπλωση για να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι των υδρογονάθρακων της Μεσογείου, να ενσωματωθεί σε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που θα χτιστεί από τη Δύση στην περιοχή και όποτε θέλει, διότι ξέρετε, όποια στιγμή θέλουν μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια μέρα την τακτική τους και να μπορεί να ανακατεύει
την τράπουλα σύμφωνα με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Θυμίζω ότι είχα πει με πάρα πολύ, με συνέστηση του τι έλεγα, ότι το plan B της Τουρκίας, άμα δεν μπορεί να πάρει αυτά που θέλει, που δεν μπορεί αν συνασπιστούν οι άλλοι εναντίον της, και αυτό έγινε, είναι του να βραχυκυκλώνει τις διαδικασίες. Και αυτό έχει κάνει. Το βλέπουμε και στην Κύπρο στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ανθράκων, το βλέπουμε και στα ζητήματα της ΑΟ στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι. Το plan B λοιπόν είναι το βραχυκύκλωμα, να βραχυκυκλώσει όλες τις διαδικασίες. Ναι, υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να υπάρξει κάποια διευθέτηση. Όσο πιο υποχωρητικός έχεις δείξει στο παρελθόν, προφανώς όλοι σε σένα θα στραφούν για να πάρουν αυτά τα οποία ζητάνε για να υπάρξει μια λύση. Πόσο θα τζαρτζάρει η Ελλάδα την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μένει να αποδειχθεί. Το αν κάποιος είναι αισιόδοξος, αποσιόδοξος ή ουδέτερος. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Επειδή έχετε μια πολύχρονη εμπειρία στα ελληνοτουρκικά, θέλω να σας ρωτήσω, δεν μπορώ να τα αποφύγω γιατί μου το στέλνουν και πολλοί ακροατές. Λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για το ακροατήρι των Χανίων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό. Τι είπε? Είπε ότι από την πλευρά της Τουρκίας δεν ετέθησαν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας και δεν πρόκειται ποτέ να τεθούν. Δεν είναι λίγο πρωτότυπο όταν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι στη γραμμή, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ότι η Τουρκία αποτελούσε και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία, να τα λέει αυτά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών? Μετά την υπόκληση, ίσως θα πρέπει να προσέχει λίγο περισσότερο το τι λέει. Ναι, είναι κουτόδιο. Δεν με ενδιαφέρει να το πει και να το διακηρύξει ή να κάτσει στο τραπέζι και να το πει. Για να έκατσε στο τραπέζι, είπα να πει ότι στο μυαλό του έχει μια άλλη τακτική. Η στρατηγική δεν αλλάζει. Την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας τη γνωρίζουμε. Ακόμα και αν με αμερικανική εγγύηση λέει ότι εντάξει, θα ερεμήσουμε στο Αιγαίο και τέτοια, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Μπορούμε να αμυνθούμε και να αποτρέψουμε κάποια στιγμή που θα αλλάξουν οι υπολογισμοί όλων σε κάποια άλλη γεωπολιτική συγκυρία που δεν θα υπάρχει π.χ. Ουκρανία, θα υπάρχει κάτι άλλο, ή π.χ. θα έχουμε μουσουλμανική αδερφότητα στην Αίγυπτο και όλα θα έχουν αλλάξει. Μήπως έχει νόημα να ενδιαφερόμαστε το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο worst case σενάριο από το να καθόμαστε και να περιμένουμε να μας φύγει ένα καλό λόγο Ερντογάν? Μάλιστα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και κάτι τελευταίο του καπετάνα Αναστάση. Καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Μίχα. Τον διαβάζω. Αλλά θέλω να τον ρωτήσω, ας αφήσουμε λίγο, λέει, την αεροπορία και το στρατό. Το ναυτικό μας πονάει και υποφέρει. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Αυτό που γίνεται με το ναυτικό, και με το ναυτικό είναι έγκλημα. Κάποτε μιλάγαμε και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου γιατί είχαμε 25 και 30 ετών σκάφη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κύριες μονάδες επιφανείας 40 και 50 ετών. Η δομή δυνάμεων προβλέπει 18 κύριες μονάδες επιφανείας, εκ των οποίων σοβαρή ηλικία έχουν μόνο οι τρεις που αγοράζουμε τώρα από τη Γαλλία. Οι οποίες πιστέψαμε θα γίνουν πλήρως αξιόμαχες και από τη στιγμή που επιλέξαμε αυτές και επενδύουμε σε αυτές, πρέπει να τις κάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο, το σοβαρότερο όπλο που έχει το ελληνικό πλωστάσιο. Μέχρι το επόμενο. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και άγνοια κινδύνου που δείχνει η χώρα, ότι σε λίγα χρόνια από τώρα δεν ξέρω πόσα θα περπατάνε από αυτά, οι λύσεις οι εμβαλωματικές που συζητούνται δεν δείχνουν μια χώρα με συνέστηση τι γίνεται. Θεωρούν ότι όλα θα κρυθούν στο τραπέζι της διπλωματίας και αυτό όμως ανοίγει την κερκόπορτα ότι αν κάποια στιγμή αποφασίσει να εντείνει το στρατιωτικό καταναγκασμό ο αντίπαλός σου, είναι πολύ πιθανό να βρεθείς με μια Τουρκία, όπως σας είπα, με 20 μονάδες επιφανείας και με βλήματα που κατασκευάζονται εγχώρια και μπορούν να σε αποκλείουν και να σε, να το πούμε σε απλά ελληνικά, με τα παντελόνια κάτω. Το θέλουμε? Αν δεν το θέλουμε, δεν είναι μόνο η προτεραιοποίηση στο εσωτερικό των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ελλάδας, στο εσωτερικό δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του αμυντικού επικοδομήματος της χώρας. Είναι και στο επίπεδο του εθνικού προϋπολογισμού. Εάν θεωρούμε ότι έχουμε κάποια απειλή, πρέπει να ανέβει η προτεραιοποίηση των αμυντικών δαπανών. Αλλά για να επιστρέφει ένα κομμάτι από αυτές τις αμυντικές δαπάνες, τις εξοπλιστικές δαπάνες που είναι υποσύνολο των αμυντικών δαπανών, για να επιστρέφει ως επένδυση στη χώρα, θα πρέπει να έχουμε κάνει πολλά πράγματα σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας. Και της κρατικής, της δημόσια ελεγχόμενης και της ιδιωτικής. Διότι εδώ ανακοινώνουμε ότι θα κάνουμε το ΤΑΔΕ και το ΔΥΝΑ για να αναπτύξουμε, λέει, τεχνολογία για τα UAV, την οποία έχει όλος ο κόσμος, και η Νιγηρία έχει, ξέρω εγώ, loitering munitions, περιφερόμενα πυρομαχικά, και εμείς θα τα αναπτύξουμε τώρα, τη στιγμή που ο ίδιος ο Δένδιας είπε στη δευτερολογία του στη Βουλή ότι έχουμε ήδη 35 UAV. Τα πήρε κανείς να τα αξιολογήσει? Να ξεκινήσουμε από κάπου. Ποιο από αυτό κάνει να το πάρουμε και να το κάνουμε κάτι σοβαρό? Ασχέτως αν πάμε να φτιάξουμε κάτι άλλο, ας πούμε, σαν τα αυτά που λένε ότι φτιάχνει η ΑΒ και αποφάσισε ξαφνικά το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέσει από τη δική του τσέπη 2-3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 10-15 πώς θα δώσουν για να τα αναπτύξουμε. Αυτά δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό κράτος που θα κάνει αυτά.
Και να πούμε εδώ ότι άλλο UAV και άλλο drones, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση, έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, είναι σε επίπεδο ορισμού. Το θέμα να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εγώ σας λέω να έχουμε τον ικανότερο στόλο UAV στον κόσμο. Αν δεν έχουμε ένα αυτό και αεροπορία, μπορούμε να κερδίσουμε, να αποτρέψουμε κάποιον. Κύριε Μίχα. Υπάρχει ένας βασικός κανόνας στις στρατιωτικές συγκρούσεις ανά τους αιώνες. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να ματώσεις τον αντίπαλό σου, να τον ματώνεις σε περίπτωση σύγκρουσης σε μακρόχρονικό διάστημα, και το βλέπουμε στην Ουκρανία αυτό. Να κάτσουμε να δούμε τι έχουμε αποβλήματα κάθε λογής. Ποια έχουν λήξει, ποια δεν έχουν, ποια είναι η εγχώρια παραγωγική δυνατότητα. Γιατί υπάρχουν πέρα από τα εμβληματικά όπλικα συστήματα, ναι, ναι, υπάρχουν απλά πράγματα. Να το πείτε αυτό. Θέλω να το πείτε αυτό. Από τον ατομικό οπλισμό μέχρι το τι θα πετάξει το πιο χαζό οπλικό σύστημα που έχεις. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα οργανώνουμε αυτά, αν υποτεθεί ότι ετοιμάζουμε το αμυντικό σύστημα για να κάνει πόλεμο και να τον κερδίσει. Αν το έχουμε έτσι για τις παρελάσεις, ας πούμε, εντάξει, θα παραλυρούμε, ας πούμε, όπως θα περνάνε τα μαχητικά αεροσκάφη, τα άρματα μάχης, οτιδήποτε άλλο, αλλά η ουσία δεν θα είναι εκεί. Να το ξέρουμε, γιατί ακόμα και τα άρματα μάχης, άμα τα βλέπουμε να περπατάνε καμαρωτά, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επιχειρήσουμε τον τρόπο που θα έπρεπε. Ξέρετε, διάβαζα στο site το Defense Point και θα το συνυπέγραφα ότι στη χώρα που αν πεις σταγματάρχης ελάχιστα γυρίσουν, αν πεις στρατηγός θα γυρίσουν πολύ, σε αντιστροφή με αυτό που γίνεται στον έξω κόσμο. Προφανώς και δεν τα έβαλε το Defense Point με τους στρατηγούς. Κάτι άλλο ήθελα Γιώργο, να πει. Γιώργο, μου άκου να σου πω. Είναι πολύ απλά. Σε πληροφορώ ότι για αυτό το άρθρο λάβαμε πάρα πολλά συγχαρητήρια από ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Ένας από αυτούς, παλιός υπαρχηγός, μου επεσήμανε κάτι. Μου λέει: είναι σωστό έτσι όπως το λες. Αλλά έχει γίνει και κάτι άλλο. Η ίδια η πολιτική ηγεσία γλύφει το εκλεκτορικό σώμα, δηλαδή τους ψηφοφόρους που λέγονται σε εισαγωγικά ένστολοι, γιατί είναι λάθος ο όρος. Άρα φταίει και το πολιτικό σύστημα που τους κλείνει το μάτι, δίνοντάς τους βαθμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται αργότερα για τα συνδιοξιοδοτικά τους. Είναι το πρόβλημα συνολικό. Έχουμε, δυστυχώς, βάζουμε την ιδιοτέλεια πολιτική, προσωπική, τη βάζουμε μπροστά από την πατρίδα. Και αυτό το πράγμα μακροσκοπικά, 100% θα το πληρώσουμε, αν δεν το προσέξουμε και δεν το μαζέψουμε. Οι δε αναφορές στον ταγματάρχη που έκανα σε άρθρο υπόγραφο δικό μου, είναι προσωπική μου εμπειρία. Το ένα είναι με Ισραηλινό ταγματάρχη και το άλλο με έναν Βρετανό ταγματάρχη που είχε εμπειρία στο Αφγανιστάν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμένα με σόκαρε αυτό. Ήμουνα στο μεταπτυχιακό μου όταν συνέβη το ένα από αυτά τα δύο περιστατικά. Τον έβλεπα ταγματάρχη, είχα συνηθίσει εγώ από εδώ πέρα, δεν έδωσα καμία σημασία. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και με σόκαρε το πώς τον αντιμετώπιζαν. Όπως εμείς αντιμετωπίζουμε στρατηγό και όχι οποιοδήποτε στρατηγό, αυτόν που έχουμε λόγο να του σεβόμαστε για κάποιο λόγο επικοινωνιακό. Έτσι τον αντιμετώπιζαν. Εδώ πέρα, για κάποιο λόγο, έχουμε αποφασίσει να απαξιώσουμε του βαθμού. Εμεί του πιάνουμε όλου από κάτω κάτι και του κάνουμε στρατηγού. Γέννησε ο τόπο στρατηγού. Κύριε Μίχα, πάντως εδώ ανοίξατε φλέβα, βλέπω. Μου στέλνουν μηνύματα ακούγοντάς σας. Μου λέει κάποιο φίλο εδώ, Γιάννη, αληθινό ή όχι, δεν ξέρω. Πέστε στον κύριο Μίχα, λέει ότι εργάζομαι στην ΕΑΒ. Το λέει με χυδαίο τρόπο. Πού, καταλάβαν όλοι, κάνουν με τα μη επανδρομένα. Συγγνώμη, λέει, για την έκφραση, τίποτα δεν κάνουν, λέει. Και... αγαπητέ φίλε, γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία. Αυτή είναι η απάντηση. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ φιλότιμος κόσμος μέσα στην ΕΑΒ που ξέρει και τη δουλειά. Όσοι άλλοι που ήταν εξαιρετικοί έχουν συνταξιοδοτηθεί, βαρέθηκαν και φύγανε. Υπάρχει τρομερή παθογένεια. Ξεκίνησε μια διαδικασία. Αποφασίσαμε το 49% να το δώσουμε σε κάποιον. Κάναμε κάποιο διαγωνισμό. Το σταματήσαμε και αυτό ξαναξεκινάμε από την αρχή. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό πρέπει να δούμε. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι και ας πάει και στραβά. Μας, να κάνουμε κάτι, κάποια στιγμή θα βγει. Λέει ο Γιάννης εδώ και φαντάζομαι, λέει, θυμάται ο κύριος, άλλος Γιάννης αυτός, ο κύριος Μίχας, ο δεκαετία του... Ήταν και τα χρόνια πολλά. Ναι, σωστό, έχετε δίκιο. Τη δεκαετία του 80 λέει, να θυμίσω απλά εγώ, λέει, ότι πουλούσαμε το Artemis κατασκευασμένο από την ΕΑΒ. Τι λέμε τώρα, λέει, τα έχουμε διαλύσει όλα. Και θα κλείσω με τον Κώστα που λέει: καλά όλα αυτά κύριε Μίχα, αλλά εγώ έχω μια απορία. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουν Αμερικανοί με Τούρκους, Αμερικανοί με Έλληνες, επιτετραμένους, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας πού είναι ο ΕΟ? Η απάντηση, επειδή το έθεσα και εγώ αυτό το θέμα, το θέσαμε και εμείς από το Defense Point αυτό το θέμα, η απάντηση είναι όπως μου υπόθηκε, ότι για λόγους πρωτοκόλλου δεν μπορούσε να βρίσκεται. Ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί. Καμία αντίρρηση. Στο γενικότερο όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φημολογία ότι έχουμε εγκριθεί
4-5 προγράμματα. Άμα τα βάλεις και τα αφήσεις, είναι ένα συνολικό ύψος γύρω στα 6 δις. Καμία αντίρρηση. Αυτά δεν υπόκεινται στην επαναπροληπτεροποίηση που εξήγηλε ο Δένδιας για το Υπουργείο Άμυνας. Τι δεν πάει καλά εδώ πέρα? Αυτά τα έχουμε βγάλει έξω και προτεραιοποιούμε τα υπόλοιπα? Υπάρχει συνεννόηση στοιχειώδης ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας και στο Μαξίμου, ή αυτά που ακούμε για το πολιτικό επίπεδο και για το εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, ας πούμε, έχουν υπόσταση? Αυτά δεν βοηθάνε στην εθνική άμυνα. Ως τεχνοκράτης στο ζήτημα της άμυνας δεν μπορώ παρά να τα επισημάνω. Ο Γιώργης μου λέει: καλημέρα, λέει κύριε Μίχα, και καλή χρονιά. Αλλά η διαχειριστική επάρκεια της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας μετά τα επεισόδια Στεφανοβικίου και Αγχιάλου πείθουν ότι τα F-35 θα υπάρχουν για πολύ, με τις υποδομές που λέτε ότι χρειαζόμαστε. Και ο Νίκος λέει: η ερώτηση κρίσεως. Η αεροπορία στρατού είναι στο Στεφανοβίκιο, ναι, δεν είναι η πολεμική αεροπορία. Σωστό. Η πολεμική αεροπορία ήταν στην Αγχίαλο. Ερώτηση κρίσεως του Νίκου: γιατί κανείς δεν λέει ότι αν δεν ξυπνήσουμε χθες, τότε τον ήπιαμε? Αυτή είναι, λέει, η πραγματικότητα, και να μην κρυβόμαστε πίσω από αυτά. Και τέλος, κύριε Μίχα, κλείνοντας, μία ακόμη εδώ πέρα τοποθέτηση που γίνεται και λέει το εξής: κύριε Μίχα, καλά όλα αυτά, αλλά άμα στη χώρα το πολιτικό σύστημα δεν είναι αποφασισμένο με στρατηγική του τι θέλει και πού θέλει να είναι αυτή η χώρα και πώς να είναι, πώς θα υπερασπιστεί και αός να έκανε με τον τελειότερο τρόπο που ακούει, λέει, το Σαχίνι να φωνάζει τόσα χρόνια, και την καλύτερη αός να οριοθετούσε και μπορεί να την υποστηρίξει? Το είπαμε για το ναυτικό. Απλά να επισημάνουμε ότι ο χώρος που πρέπει να καλυφθεί από το πολεμικό ναυτικό, που είναι το μοναδικό που μπορεί να καλύψει αυτό το χώρο, είναι τριπλάσιος από αυτό που έχουμε σήμερα, εάν ανακηρυχθεί ΑΟΣ. Συν πολλά σημεία στα οποία μπορούν να προκύψουν παρατράγουδα. Και δεν είναι μόνο το πολεμικό ναυτικό. Γι' αυτό φωνάζω, παιδιά, να οργανωθούμε. Και μου θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο. Καλύτερα να μην το πούμε στον αέρα. Λοιπόν, ο Παντελής, με αυτόν κλείνω, έχει ένα εξαιρετικό ερώτημα. Είπε, λέει, ο κύριος Μίχας για την εμπειρία, αμφιβάλλω αν την καταγράφουν στην Ελλάδα, που προκύπτει από το πόλεμο στην Ουκρανία. Με βάση αυτά που έχει πει στο παρελθόν ο κύριος Γρίβας, δεν αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα πλέγμα που θα μπορούσε να είναι και αδιαπέραστο, πιο φθηνό, με πυροβολικό, πυραυλικά και αντιπυραυλικά συστήματα στα νησιά που είναι αβύθιστες ναυαρχίδες? Έχει απόλυτη λογική αυτό που λέει ο Κώστας ο Γρίβας. Είναι μία από τις απόψεις και τις θέσεις που υπάρχουν. Έχει λογική όμως, και σύν το ότι επιτέλους μην παραμελείτε τα φθηνά και τα πεινά οπλικά συστήματα. Διότι όταν οι φόρτοι οι πρώτοι εξαντληθούν από τις κορονίδες στο στέμα, να δούμε αν θα υπάρξουν αυτές οι καραβιές των πυρομαχικών, όπως υπάρχουν στην περίπτωση του Ισραήλ, να θέλουν να μας ενισχύσουν απέναντι σε ένα σύμμαχο. Τα έχουμε βάλει κάτω αυτά? Μπορούμε να κάνουμε κάτι εγχώρια? Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια για άγριες αρκούδες. Ζαχαρίας Μίχας, τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.